Hi guys, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο Middle East Add-on για τον Pro Mods το 256. Σήμερα θα φύγουμε από Al-Qaim να πάμε για Δαμασκό. 615 χιλιόμετρα λέει, δεν την έχουμε κάνει αυτή τη διαδρομή. Αυτό εδώ είπαμε προστέθηκε, αν δεν κάνω λάθος, μετά τη 245. Γιατί ένα μάτι που έριξα δεν το είχαμε περπατήσει εδώ. Δαμασκό. Μπαίνουμε μέσα και παραδίδουμε. Al-Qaim θα κάνουμε τη βόλτα μας, ανεβαίνουμε στον 20. Μπράβο. Καλή διαδρομούλα φαίνεται, για να δούμε τι θα δούμε. Τι έχουμε σήμερα, το αλλάξαμε χρωματάκι του εργαλείου. Σχίζει την καρότσα καινούριο. Έχει πολλά σχοινάκια η καρότσα αυτή. Κοίτα εδώ φίλε εταιρεία στο Al-Qaim. Κοίτα φίλε, πήρε φωτιά η καρότσα εδώ πίσω. Ήρε φωτιά η καρότσα ρε φίλε, εδώ μέσα στην εταιρεία. Ωραία μοντελάκια όμως. Ωραία 3D μοντέλα, ωραία prefabs. Ωραίες λεπτομέρειες. Λοιπόν... ...26 τόνους άμμο. Καρφί για Δαμασκό λέει. Τι ώρα είναι τώρα, 7:30. Κάτσε να φτιάξουμε λίγο το track IR, γιατί αρχίζει και μου κάνουν χαζά τα λαμπάκια τώρα. Τι έγινε δεν ξέρω φίλε. Έτσι. Βγάζουμε και χειρόφρενο και είμαστε πανέτοιμοι φίλε. Εγώ που λέτε το δρομολόγιο σήμερα το κάνω 1 Σεπτεμβρίου. Σήμερα βγήκε μπλοκ. Τι γίνεται εδώ ρε φίλε, κοίτα να δεις. Καμένες καρότσες, ο άλλος έχει φύγει από το δρόμο, έχει πέσει πάνω στα... στις μάντρες. 1 Σεπτεμβρίου σήμερα βγήκε μπλοκ για καινούριο φορτηγό στο American Truck Simulator. Όχι ότι δεν χάρηκα, όπως και εσείς. Αλλά έλεγα για το Wyoming. Κάτσε να δούμε, καύσιμο έχουμε 73%. Καλά δεν καίει καθόλου του τάφρεφλι. Έλεγα για το Wyoming να έπαιρνα κάτι άλλο που είχε κατά νου. Και το έχω στο γκαράζ και το έφτιαχνα. Pink Floyd λέει εδώ. Μπράβο. Τι γίνεται ρε φίλε, δούτε σήματα του τύπου, το όπου να είναι, πάμε. Α, έχει λεπτομέρειες καλές εδώ στο... Al-Qaim μέσα, International LT, το μοντέλο. Εγώ International είχα, αλλά HT. Δεν πειράζει, θα το πάρουμε γι' αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Για 7 του μηνός βγαίνει το Wyoming. Λίγο μια γρήγορη ματιά που έριξε εκεί στο
στο φόρουμ και τις φωτογραφίες που είδα από το φορτηγό, δεν το κατέβασε το αμερικάνικο, αλλά δεν το έβαλα το δικό σου. Να το δω δηλαδή. Να έχουμε σύνορα εδώ, φίλε. Κάτσε να δούμε τώρα μία. Λοιπόν, φιλαράκι, είμαστε στο Ιράκ. Το Αλ-Καΐμ είναι στο Ιράκ. Κατεβαίνουμε κάτω και θα περάσουμε σύνορα με Συρία. Ιράκ-Συρία δηλαδή θα δούμε τώρα στο δρομολόγιο αυτό. Η διαδρομή είναι σε αυτές τις δύο χώρες. Ιράκ, τέτοια φάση είναι εδώ ρε φίλε, το Ιράκ προς τα εδώ. Ή μήπως ήταν η περιοχή μόνο εκεί που φορτώσαμε εμείς εδώ. Ξένους τους βλέπω. Γυάλινα θερμοκήπια. Αστυνομία, στρατός παντού. Για να δούμε, θα δούμε τίποτα καμέλες εδώ προς τα πάνω. Ή μόνο κάτω έχει. Χιλιόμετρα, γιατί ρε φιλαράκι 50 χιλιόμετρα. Ωραία φίλε, αστυνομία παντού. Κάτσε να έχουμε το νου μας εδώ στα χιλιόμετρα γιατί. Θα μας το φάνε το μερογάμο το αυτή φίλε εδώ. Βάλουμε από εδώ για να κάνουμε τη βόλτα μας στην Αλ-Καΐμ. Να την πάρουμε λίγο μου. Τι έχουμε ρε φίλε. Να πάρουμε λίγο μάτι στην πόλη. Κοίτα να δεις ο πλατύπους και το team. Τι τρελές φάσεις έχουν βάλει φίλε. Στο Mid List Add-on. Φυτόρα έχουμε εδώ. Αλλό είναι αυτή, τι είναι ρε φίλε. Χωράφια, χωράφια ναι. Είπαμε κάθε περιοχή έχει την, τις ιδιαιτερότητες της. Εδώ είναι άλλη φάση. Το γράφουν και στο readme text και στο mid list add-on. Λέω παλικάρια, η Μέση Ανατολή είναι περιοχή δύσκολη λέει. Αλλά μην ξεχνάτε λέω ότι παίζουμε παιχνίδι. Μην τρελαίνεστε σαν να τους έλεγε.
Αρχίζει η ερημιά, ρε φίλε, τώρα εδώ. Ναι, εδώ μέχρι να φτάσουμε τώρα. Συρία μάλλον έτσι δεν είναι. Ωραία, φίλε, εκεί το φάσε. Καλά, εμείς μέσα εδώ είμαστε κομπλέ, να πούμε, έχουμε το κλίμα. 70 χιλιόμετρα, ρε φίλε. Μπράβο. Τα χιλιόμετρα και κοίτα να δεις. Ανά χιλιόμετρο. Πώς να το πούμε τώρα αυτό. Ανά χιλιόμετρο έλεγχος. Αστυνομία, στρατός, τι είναι τώρα αυτός. Έτσι θα πάμε τώρα, χαλαρά, 70 χιλιόμετρα, 74. Ωραία φίλε, μας πάρει ο ύπνος. Έχει πολλά φυτόρια, χωράφια, πώς να το πούμε τώρα αυτά, με τέτοια αλόι να είναι, ρε φίλε. Κάκτους. Δεν ξέρω ότι... Άμα γράψουμε στο Google εδώ στην περιοχή μπορεί να μας το βγάλει. Το αδερφό πίσω είδατε, το σταματήσανε και τον ανοίξανε το φορτηγό. Πέφτει και ψάξιμο. Α, θα μας το φάνε αυτή το μέρο κάμα το μέχρι το τέλος, φίλε. Οχ. Κοίτα να δεις, φίλε, έχεις γενικά. Σαμαράκια, φίλε. Α, έτσι λίγο να γουστάρουμε. Μπράβο σκηνικά. Ωραία φάση. Εντάξει, είχε σήμα. Και εδώ έχει σήμα σαμαράκι, αλλά εγώ δεν περίμενα, ρε φίλε Θάνη, κοίτα εδώ τι γίνεται. Εδώ μου δώσει κανένα χιλιόμετρο παραπάνω. Γι' αυτό έχει 60 χιλιόμετρο εδώ πέρα. Εδώ να πας καμιά 70-80 θα τελαπάρεις. Αυτά δεν είναι σαμαράκια, αυτά είναι βουνά. FPS καρφί, είδατε πως είναι ο χάρτης φτιαγμένος έξυπνα εδώ. Αμόλουφη δεξιά, αμόλουφη αριστερά, δεν μπορείς να δεις τίποτα άλλο παραπίσω. Όπως εδώ π.χ. και εδώ δεν πέσουν πολλά πράγματα τώρα πίσω. Να ζοριστεί δηλαδή η κάρτα γραφικών ή ο υπολογιστής για να το παίξει εδώ. Μπράβο τα λάνια. Κοίτα φίλε πως πάνε όλοι. Ωραία φίλε. Ποτάμι εδώ. Τι ποτάμι, ρε φίλε, εδώ δεν υπάρχει νερό για δείγμα. Αυτόν τον δρόμο δώσανε τώρα, ε. Πολύ ωραίος δρόμος, φίλε. Ρεαλιστικότατος. Και έτσι που λέτε με το International, μου τη χάλασε λίγο, χωρίς πλάκα τώρα, μου τη χάλασε λίγο γιατί είναι... Έψαχνα καιρό... Λέω θα ξεπερδέψω τώρα εδώ με τον... Ξεπερδέψαμε λέω με το Ιμπέρια. Πω πω ρε φίλε, τι πλαγιές είναι εδώ να πούμε. Κάνουμε κάθε δρομολογία και δώσουμε την προμό τους. Μάλλον αυτό θα κάνουμε. Τα άλλα είπαμε στην άλλη την έκθεση που θα έρθει.
να έχουμε λίγο παραπάνω χιλιόμετρα για να τον περπατήσουμε. Αν και εγώ ήμουν τώρα εδώ να το κάνω λίγο σειρώμενο το ταφ. Θα το αφήσουμε λίγο. Σαν φερνερίτσιο, τα έχω όλα έτοιμα, δεν έχουμε ήχο ακόμα για το εργαλείο. Θα δούμε, κάτι θα βρούμε και εκεί. Μπορεί να κατεβάσουμε. Ποιον είδα προχθές. Δεν έχω καβαλήσει από τα old school φορτηγά. Το Iveco, το Turbo Star του Ralph. Και το έκανε να βάσει με 41. Άρα και μπορεί να πάμε εκεί. Για old school φάση στον στο Southern Region. Μετά θα μας πέσει το Wyoming. Αλλά το Wyoming, ρε φίλε, μάλλον και αυτό θα το αργήσω λίγο. Γιατί λέω να πάω για κανένα μπανάκι. Εφτά το μηνός που βγαίνει, 7 το μηνός πετάω, ρε φίλε. Κάντε μια. Θα δούμε τώρα. Αλλά ήθελα να καθαρίσω και το προφίλ τώρα στο αμερικάνικο, το δεύτερο προφίλ που είχα στο για το promo του του Καναδά που παίζουμε πάνω. Όχι να το καθαρίσω, να αναβαθμίσω το χάρτη αφού βγάλανε και αυτοί, δεν προσθέσανε τίποτα. Απλά το κάνανε αναβάθμιση τώρα για να παίζει με την 1.41, κάτι τέτοιο. Και είχα βρει στο φόρουμ δύο πάρα πολύ καλά μοντελάκια, δεν ξέρω αν τα έχετε καβαλήσει σε αυτά. Το International, το HD, και τα δύο είναι του Harven. Ο Harven είναι όχι καλλιτέχνης, είναι καλλιτέχναρος, φίλε. Και το Mac, το R, το Mac είναι, φίλε, μιλάμε, κάτσε καλά. Αμερικανιά τρελή. Και αυτό είναι το σκεπτικό, δηλαδή. Βιτσινάδικο είναι εδώ. Πού το Βιτσινάδικο, ρε φίλε? Εδώ μέσα. Κι άλλος εδώ τον άνοιξε. Ζόρια τα πράγματα εδώ. Και αυτό είναι το σκεπτικό του Wyoming, να το περπάταγα με αυτά τα δύο. Τώρα μας την έπεσε, φίλε, από το πουθενά μας την πέσαμε. Περιμένατε εσείς φορτηγό? Κάτσε, το περίμενα. Τώρα μας πασάρ... Ωπ, κάτσε, γιατί εδώ... Πω ρε φίλε, τι πλαγιές είναι αυτές εδώ. Κάμερα στην Ζάντα πάνω φαίνεται ο δρόμος, την κλίση που έχει. Μας ξεγελάσανε με το Wyoming, Wyoming και Wyoming. Το είχαμε το μυαλό μας εκεί. Λες τώρα από τη στιγμή που είναι έτοιμοι να δώσουν το DLC, ψυχά μας δώσουν φορτηγό τώρα, π.χ. κάτι άλλο. Τσακ, μας το πετάξανε, φιλαράκι. Εδώ σαν έφτιαξε λίγο ο δρόμος, ε. Σαν έφτιαξε, αλλά κοίτα, έχει κλίσεις ωραίες. Και εδώ θέλει τέχνη. Και όρεξη και γνώσεις για να τον κάνεις το δρόμο έτσι στο χάρτη, όταν φτιάξει χάρτη κάποιος. Καλά, εδώ δεν συζητάμε τώρα, κοίτα να δεις εδώ. Σαμαράκι εδώ, σαμαράκι εκεί, κλίση αριστερά, κλίση δεξιά. Έχουν καλό τιμή τα παιδιά εκεί για το Middle East Anton. Προχωράει δυνατά δηλαδή. Αεροπορική βάση εδώ, τι έχουμε, φίλε.
Κάνε να δεις ρε φίλε, κοίτα. Μπλόκο πάλι. Δεν θα το πάμε καλά. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα για να έχουμε καλό ερώτημα. Δεν πήγαμε ακόμα πάνω. Δεν είναι πολλά τα χιλιόμετράκια σε αυτό, δεν είναι όπως ήταν στο προηγούμενο. Μπράβο. Ακόμα στο Ιράκ είμαστε. Έτσι ρε φίλε. Εδώ να δούμε, θα ανέβει το όριο ή θα είναι έτσι όλο το Ιράκ έτσι. Πα, 80 πήγε, εντάξει. Άρα και ήταν η περιοχή εκεί ο δρόμος. Εδώ κάπως καλύτερα τα πράγματα. Κάπως καλύτερα, αλλά έρημο παντού και εδώ, ε. Ωραία φίλε, τι σκηνικό θα είναι να ζήσει εδώ σε τέτοια φάση. Ναι. Αλλά έχουμε και την πετρελοπηγή ρε φίλε δίπλα από το σπίτι. Έτσι. Κάτι γίνεται. Πετρελαιοπηγή, παραδίπλα το Βετσενάδικο, εντάξει. Γίνεται εδώ ρε φίλε. Καμήλες και πετρέλαιο φιλαράκι. Γεια σου αδερφέ. Κοίτα να δεις εδώ ζιγζάγ να σου κόψουν ταχύτητα. Αστυνομία. Πίσω στην καρότσα να πούμε 50 caliber. Και άμα θες μη σταματάς σου λέει. Τι μας πήγε από εδώ ρε φίλε.
Και μας βγάζει ότι το έχουμε ανακαλύψει αυτό. Αυτό εδώ. Εντάξει, είχαμε κάνει εμείς χιλιόμετρο εδώ στην Αραρούτμπα. Παραδώσαμε και πήραμε δουλειές, ξαναήρθαμε εδώ. Πολύ φως, ε. Εδώ έξω την έρημο, φίλε. Περνάμε σύνορο τώρα, δεν κάνω λάθος. Δείτε εδώ τι γίνεται, φίλε. Γιατί εξαφανίζονται έτσι ξαφνικά τα ανθρωπάκια? Άγια Μπούζα. Πολύ έλεγχος, ρε φίλε. Welcome to Syria. Γι' αυτό λένε τα λάνια και στο φόρουμ τους. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της προβλήματα. Βέβαια έχουν τα δικά της τα προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι έχει σχέση ο χάρτης. Παιχνίδι είναι, όντως. Αυτοί που το φτιάξανε όμως εδώ, το φτιάξανε τέλειο, ε. Και όλη την κατάσταση και τα εδώ να δεις. Πας να περάσεις σύνορα και σε περιμένει τάγκς, φίλε. Καλό ταξίδι, ευχαριστούμε πολύ. Συρία, κόκκινα περιπολικά εδώ. Φτιάξανε ρεαλιστικότητα το μιντλίστα των ταλάνια. Φιλαράκι, Συρία, 90 χιλιόμετρα κόφτες και πάμε καρφί για Δαμασκό. Είμαστε στον 30. Καύσιμο έχουμε. Δαμασκός. Για να απολαύσουμε, ρε φίλοι, τώρα τη διαδρομή εδώ. Να δούμε πώς θα είναι η συνέχεια εδώ για τη Δαμασκό. Η ίδια φάση θα είναι. Πιστεύω.
ώρα, φίλε, ατελείωτη ευθεία είναι αυτή. Checkpoint ήταν εδώ. Checkpoint, ναι. Είναι αυτά. Εντάξει. Έτσι λίγο να χαλαρώσουμε. Μόλις πιάσει λίγο δεξιά στο αίρισμα, ακούγεται. Οπ. Βλάστηση, φίλε. Τίποτα. Γέφυρες λέει, ποτάμι πουθενά. Checkpoint πάλι. Τι είναι ρε φιλέ, σημαδεμένο με μπαλωθιές ρίχνουν εδώ. Ρίχνουν και αυτοί μπαλωθιές εδώ στο... στη Συρία, ε. Τρίπια έμπαινα για δε φιλέ. Τώρα το είδα, 10 χιλιόμετρα όριο. Τι να βάλουμε να πάμε με 10 χιλιόμετρα ρε αδερφέ. Πρώτη αργό. Εντάξει, πριν μου έκανε reset εδώ σε αυτά ρε φίλε, γιατί μου είχε εδώ αυτό ανεβασμένο, κατεβασμένο προς τα κάτω. Να έκανε και κανένα άλλο χαζό. Μπε, εντάξει εδώ. Τα γραφικά και αυτά δεν τα πείραξε. Γιατί όταν έκανε κίνηση το παιχνίδι μου λέει ότι προσθέθηκε μια καινούργια έκδοση. Ένα 41 είμαστε, αλλά όταν προσθέτουν πράγματα έτσι σου λέει. Όταν θα σας το βγάζει αυτό το μήνυμα όταν μπαίνετε στο παιχνίδι, θα πάτε να ρίχνετε ένα μάτι στις ρυθμίσεις σας. Γιατί μερικές φορές μπορεί να κάνει κανένα reset, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Εγώ τότε που είχαμε αλλάξει το, άλλαξε το φως η ACS από την 39 σε 40 ήτανε. Τότε όταν έμπαινα μου έκανε reset στα γραφικά. Πάνω τότε θα ήταν από αυτό. Skybox ωραίο. Πολύ ωραίο φίλε. Φιλαράκια, τελείωτη ευθεία, ε. Είναι ο 30 εδώ στη Συρία, ο αυτοκινητόδρομος. Ψιλοκίνηση έχει λίγο, εντάξει. Βλέπεις κανένα συνάδελφο εδώ με κανένα φορτηγό.
Δαμασκός, ευθεία λέει. χιλιόμετρα, άστο. Δίκιο έχει και στη διασταύρωση, με 60 πρέπει να κόψει. Ωραία, τα έχουν φτιάξει και τα βουνά όμως, ε. Ωραία, φίλοι, καμένα όλα. Συνάξεις στο δρόμο καμένα αυτοκίνητα. Λεπτομέρειες τρελές. Τι κουβαλάει ο αδερφός? Α, έχει το σήμα πίσω. Ή έχει ρε φίλε, εκρηκτικά έχει πάνω. Δεν μας τρελάνε. Εκρηκτικά ή φιάλεις αέριο ή γκράεριο? Ρε το τσάκαλο, μόλις είδα το σήμα λέω θα έχει το γραέριο, αλλά μόλις είδα τα βαρέλια πάνω. κάτσε μόνοι μας είμαστε τώρα εδώ, στη μέση στην έρημο. Ωραία φίλε, τι κουβαλάει ο αδερφός. Να τον προσπεράσω. Checkpoint πάλι. Τρίπια και αυτή η πινακίδα φίλε. χιλιόμετρα και εδώ. 10 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα φίλοι. Τουλάχιστον εδώ έχει και λαϊκή ρε φίλοι, να κατέβεις να πας σε τίποτα κανένα πράγμα. Άμα χρειαστείς. Φτάσαμε Δαμασκό, πά. Λατομείο, κάτι τέτοιο. Α, φτάσαμε φιλαράκι. Τι ώρα είναι? 5:30. Μια χαρά φτάσαμε. Ωραία φίλε, τώρα που είδα λίγο πολύ χαλάρωσα ρε φίλε. Ζόρικο δρομολόγιο, ε. Σε πέφτει ψυχολογία εδώ. Πολύ προσοχή θέλεις στον δρόμο.
Δαμασκό, τα FPS κάνουν πανηγύρι. Λογικό, φίλε, τόση ώρα στην έρημο δεν είχαμε τίποτα. Κοίτα εδώ τώρα. 40-50, 40-50 είμαστε τώρα εδώ. Τσαλάδα σε πιάνει, φίλε. Έκανε και αποθήκευση στο παιχνίδι. Μήπως τρέχουν, παίζουν, πάει να κάνει κανένα κρασάρισμα και ετοιμάζεται και κάνει αποθήκευση. Διπλή πόρτα, ωραία, ε. Ίσο πού το θέλει τώρα. Εδώ θα παρκάρεις, λέει, πρέπει να εκμεταλλεύεσαι όλο το χώρο. Παραδώσουμε και την άμμο, φλαράκι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είχε φάση, ε. Εγώ στην αρχή εδώ από την Αλκαΐμ που φύγαμε, την ψηλιάστηκα. Λέω ότι είναι εδώ, ρε μεγάλα. Εδώ πέρα ήταν ο δρόμος με τα σαμαράκια. Τι σαμαράκια, με τα βουνά αυτά. Εδώ. Εντάξει, μετά χαλαρώσαν λίγο τα πράγματα. Συρία, ατελείωτη ευθεία εδώ. Ωραίες λεπτομέρειες. Καμίλα είδαμε, δεν είδαμε εδώ, φίλε. Που τις πετύχαμε τις καμίλες στο προηγούμενο δρομολόγιο, τις πετύχαμε εδώ κάτω. Από Άκαμπο που φύγαμε για Αμάν. Εδώ. Άμα θέλετε να πετύχετε να βγάλετε καμιά φωτό, στο Μαν, στο Αλ Καράκ, εδώ πέρα ήτανε. Και έτσι που λέτε. Τώρα αφήσουμε λίγο τον προμός τώρα μέχρι να γίνει η αναβάθμιση. Ο Σμανίγε, είπαμε, εδώ προσθέθηκε τώρα εδώ πάνω προς Τουρκία, δεν πήγαμε στο Middle East και στη Γάζα. Τώρα στον άλλο τον προμό τους 35,27%, ρε φίλε. Στον άλλο τον προμό τους, τι είπαμε, βόρεια της Στοχόλμης στη Βεστερός είχαν κάνει rebuild. Τώρα τι θα προσθέσουν τώρα. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο.